σχέσεις γίνουν πιο ασφικτικές από την πλευρά σύσσωμης πλέον της αντιπολίτευσης, υπάρχει έστω και ως τελευταίο ενδεχόμενο στο σκεπτικό της κυβέρνησης να έρθει προς ψηφοφορία? Ασφικτικές πιέσεις δεν υπάρχουν, ενώ πολιτικά ασφικτικές πιέσεις, διότι εμείς με καθαρό τρόπο, με σαφήνεια, θέτουμε τα ζητήματα στο ελληνικό λαό και στην Βουλή. Συνεπώς, τώρα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα προς διευκρίνηση. Χθες υπήρξε ένα κείμενο δύο έγκριτων συνταγματολόγων, του πρώην νομικού συμβούλου του Ανδρέα Παπανδρέου, του καθηγητή συνταγματικού δικαίου του κ. Κασιμάτη και του κ. Κατρούγκαλου, που θέτουν τα ζητήματα, διευκρινίζουν αυτό που αυτονόητο, ότι με την παράταση της Δανειακής Σύμβασης δεν αναλαμβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις η ελληνική πλευρά, καμία πρόσθετη υποχρέωση, αυτά που λένε όλα διάφοροι επικριτές από τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, για 4 μήνες παρατείνεται η σύμβαση που είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος κλπ. Συνεπώς, όλη η συζήτηση είναι για τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων, των πολιτικών που εφ' εξής θα εφαρμοστούν με αυτό το τετράμινο και θα έρθουμε νομοσχέδια, ποια θα είναι η δέσμευση. Εκεί θα ψηφίσουμε. Μάλιστα, και στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, και υπάρχει το θέμα της ευρύτερης, της μεγάλης συμφωνίας, βεβαίως αυτή η μεγάλη συμφωνία που θα έχει συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα μέσα θα περάσει από τη Βουλή. Μάλιστα. Και από την πλευρά των θεσμών, κύριε Φίλη, είναι όλα εντάξει, δηλαδή είναι σύμφωνοι με αυτή την εκδοχή? Αυτό που είδα είναι ότι μόνο 6 από τα 18 κοινοβούλια ψηφίσαν τη σύμβαση αυτή. Τα άλλα, όπως το Γαλλικό Κοινοβούλιο, με τη δική τους εσωτερική τάξη ψηφίσανε. Δεν το περάσαν από την Βουλή το σχέδιο αυτό της συμφωνία με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει δηλαδή μια πίεση ή οποιαδήποτε θεσμική τάξη από την οποία αφίσταται η ελληνική πλευρά. Ναι. Και επίσης ξέρω ότι και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, όπως έχω ακούσει να λένε, δεν επιμένει ότι, δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ψηφοφορία στη Βουλή. Δεν μας φοβίζει πάντα ψηφοφορία στη Βουλή. Να μας σαφείς. Δεν μας φοβίζει, διότι θα εκφραστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο η στήριξη στην κυβερνητική προσπάθεια. Όχι μόνο από το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο από το συνεργαζόμενο κόμμα των ΑΝΕΛ, αλλά και από άλλες δυνάμεις και από άλλους βουλευτές θα εκφραστεί αυτή η μεγάλη στήριξη στην προσπάθεια της κυβέρνησης μέσα της συμφωνίας που επιδιώκει. Επειδή, κύριε Φίλη, φαντάζομαι διαβάσατε και εσείς κυρίως τον κυριακάτικο τύπο, θα είδατε αρκετά άρθρα να λένε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση φοβάται τους ίδιους της τους βουλευτές. Αυτό το στο οποίο αναφερθήκατε. Εκτιμάτε ότι εκτονώθηκε κάθε διαφωνία στο πλαίσιο όλων των συνεδριάσεων, είτε της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε της κεντρικής επιτροπής? Είμαστε δημοκρατικό κόμμα και θα παραμείνουμε δημοκρατικό κόμμα. Θα συζητάμε και συλλογικά θα αποφασίζουμε. Και οι συλλογικές αποφάσεις, αυτό σημαίνει δημοκρατία, δεσμεύουν όλους μας. Μειοψηφούντες και μη μειοψηφούντες. Αυτό είναι σαφές. Δεν υπάρχει θέμα εκτόνωσης, υπάρχει θέμα πολιτικής συζήτησης και δέσμευσης στις αποφάσεις των συλλογικών αποφάσεων. Μάλιστα. Πάντως, εάν χρειαστεί να έρθει στη Βουλή, εσείς δεν φοβάστε κάποιο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια ρογμή από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ? Ρογμή αξιόλογη, όχι. Τώρα, έτσι, ένα-δύο άνθρωποι δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλάω εξ ονόματος όλων, γιατί υπάρχουν και συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνική ομάδα. Δεν ξέρω, να μην προκαταλάβω εγώ τη θέση των συναδέλφων. Αλλά επαναλαμβάνω, η συζήτηση χθες στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκφράστηκε μια από πολλές πλευρές και σε διαφορετικό φάσμα διαφορετικές απόψεις εκφραστήκανε, δεν ήταν μπλοκ οι διαφωνίες. Η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι συζήτηση που έχει κοινό παρονομαστεί. Τη στήριξη της κυβερνητικής προσπάθειας, του κυβερνητικού έργου, το οποίο όπως γνωρίζετε απολαμβάνει και της ευρύτερης κοινωνικής υποστήριξης. Δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έξω από αυτό το γενικό κλίμα της αποδοχής του κυβερνητικού έργου. Το κοινωνικό κλίμα αποδοχής του κυβερνητικού έργου. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, Λίδα, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο μας μετέφερε νωρίτερα από το Μαξίμου. Από την άλλη,